Μία μόλις εβδομάδα πριν την επιστροφή των μαθητών στα σχολεία και το αδιέξοδο στην παιδεία συνεχίζεται. Δεν βγήκε άσπρος καπνός ούτε από τη σημερινή κοινή συνεδρία των Επιτροπών Παιδείας και Εργασίας της Βουλής με την κυβέρνηση και τους εκπαιδευτικούς να εμένουν στις δικές τους θέσεις. Έκκληση να αποδεχθούν την αναθεωρημένη πρόταση της κυβέρνησης, απίφθινε ο Υπουργός Παιδείας σε ΠΟΕΔΟ, ΕΛΜΕ και ΟΛΤΕΚ, οι εκπαιδευτικές οργανώσεις όμως την απέρριψαν ενώπιον των δύο κοινοβουλευτικών επιτροπών. Σε δηλώσεις μετά το τέλος της συνεδρίας, ο Κώστας Χαμπιαούρης ανέφερε ότι η χθεσινή πρόταση του Προέδρου της Δημοκρατίας εμπεριέχει πολύ θετικά στοιχεία και δίνει χώρο στο διάλογο που θα οδηγήσει στην επίλυση των διαφορών. Θερμή παράκληση να πέσουν οι τόνοι, να μπούμε σε έναν εντατικό διάλογο για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε τα σχολεία μας με τους καλύτερους ιονούς. Διέξοδος σε αυτό είναι η χθεσινή βελτιωμένη πρόταση του Προέδρου της Δημοκρατίας. Απορρίπτοντας την πρόταση, οι εκπαιδευτικές οργανώσεις ανέφεραν ότι δεν είναι η ώρα για παιχνίδια εντυπώσεων, προσθέτοντας ότι δεν πρόκειται να βρεθεί λύση ενώ τα μέτρα που αποφάσισε το Υπουργικό Συμβούλιο βρίσκονται σε ισχύ. Την πρόταση που αναφέρει ο Υπουργός είπα ξεκάθαρα ότι δεν την αποδεχόμαστε. Θα είμαστε στα σχολεία μας γιατί ντρέπομαι να μην λυθούν τα προβλήματα και εγώ να πάω στην ΠΟΕΔ. Στο μεταξύ, πρόταση του Δημοκρατικού Κόμματος που κατατέθηκε ενώπιον των δύο επιτροπών προτείνει την αναβολή και την παραπομπή τριών εκ των τεσσάρων μέτρων που αποφάσισε το Υπουργικό Συμβούλιο στα αρμόδια θεσμικά όργανα του Υπουργείου ή του κράτους με στόχο να ολοκληρωθεί η συζήτηση εντός τριών μηνών. Ενώ το ΑΚΕΛ επιμένει ότι μόνη διέξοδος είναι η πρόταση που κατέθεσε η πλειοψηφία των κομμάτων την περασμένη Τετάρτη. Εάν η κυβέρνηση εννοεί αυτά που λέει, μακριά από επικοινωνιακά τεχνάσματα και έναν επικίδιο ροκάνισμα του χρόνου, οφείλει να εισέλθει σε έναν ουσιαστικό, δομημένο, θεσμικό διάλογο, μέσα από τον οποίο μπορούν να επιληθούν όλα. Ένταση επικράτησε στην αίθουσα συνεδριάσεων της Βουλής μετά και τις τοποθετήσεις του Γενικού Ελεγκτή, ο οποίος ζήτησε μεταξύ άλλων τη θεσμοθέτηση των απαλλαγών. Ο πρόεδρος της Βουλής, Δημήτρης Σιλούρης, απέβαλε τον αντιπρόεδρο της ΟΕΛΜΕΚ, Παντελή Νικολαίδη, από την συνεδρία λόγω ανάρμοστης και υβριστικής ανάρτησης σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης που στόχο είχε τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη. Μιλώντας στη μεσημβρινή εκπομπή του Αντένα, ο κ. Νικολαίδης ανέφερε ότι είναι απορίας άξιων πώς ο Γενικός Ελεγκτής κατέληξε σε συγκεκριμένα συμπεράσματα χωρίς επιστημονική τεκμηρίωση. Ανάφερε κάποια στοιχεία τα οποία ζητούσαμε επιστημονική τεκμηρίωση. Όταν μιλάς με όρους χρηματοοικονομικούς, πρέπει υποτίθεται να παραθέσεις ποιο χρηματοοικονομικό μοντέλο ή ποιο στατιστικό μοντέλο έχεις χρησιμοποιήσει για να αποδείξεις αυτόν το πράγμα. Στο μεταξύ, συνάντηση με τον Υπουργό Παιδείας και τους εκπροσώπους των εκπαιδευτικών οργανώσεων είχε μετά το πέρας της συνεδρίας ο πρόεδρος της Βουλής. Ενώ, όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος τύπου της Βουλής, ο Δημήτρης Σιλούρης θα είναι σε συνεχή επαφή τόσο με τον Υπουργό, όσο και με τους εκπαιδευτικούς, τα κόμματα και τον πρόεδρο της Δημοκρατίας για ό,τι και όταν χρειαστεί.